Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για ίσως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που έχει βγάλει η Bay Area πλευρά του thrash metal, μάλιστα αυτό που λέγεται ως Second Wave of American Thrash Metal. Και φυσικά μιλάω για τους καταπληκτικούς Death Angel. Λοιπόν, μάλιστα νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αδικημένα συγκροτήματα αυτού του δεύτερου κύματος του thrash, του αμερικανικού thrash. Και μάλιστα κατά δική μου γνώμη είναι τόσο αδικημένοι που θα μπορούσαν να σταθούν μαζί με τους Exodus ή μαζί με τους Testament ή μαζί με τους Overkill. Μάλιστα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εκτός από το Big Four μπορούμε να δημιουργήσουμε το Big Eight. Δηλαδή βάζοντας μέσα εκτός από τους Metallica, Megadeth, Slayer και Anthrax, κάποιοι βάζουν μέσα τους Testament, τους Overkill, τους Exodus και μην τι άλλο τους Death Angel. Δημιουργήθηκαν στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντσίσκο, στην Bay Area περιοχή, το 1982 και μπορούμε να πούμε ότι το συγκρότημα στην πρώτη του φάση είχε ως μέλη κάποια ξαδέρφια. Είχε για παράδειγμα τον Rob Cavestani, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, ο οποίος ήταν ο κιθαρίστας. Στα φωνητικά είχε έρθει το 1984, ήρθε ο Μάρκα Οσεγκουέντα, επιπλέον ο Ντένις Πέπα, που ήταν στο μπάσο και στα φωνητικά εξ αρχής, και ο Γκάς Πέπα επίσης στις κιθάρες και ο Άντι Γκάλεον στα drums. Και μιλάμε ότι όλοι τους πάνω κάτω ήταν η πρώτα ή δεύτερα ξαδέρφια μεταξύ τους με καταγωγή από τις Φιλιππίνες. Κάποιοι λένε ότι έχουν και κάποια συγγένεια με τον Kirk Hammett, αλλά αυτό δεν είναι τόσο πολύ αποδεδειγμένο. Όπως θα δούμε συνέχεια, θα δείξουμε ποια είναι και η σχέση τους με τον Kirk Hammett, τουλάχιστον από την πλευρά της σταδιοδρομίας τους. Λοιπόν, το συγκρότημα αναγνωρίζει μεγάλη επιτυχία με τις τρεις πρώτες δουλειές του. Ήδη από την πρώτη δουλειά γίνονται πάρα πολύ διάσημοι. Μπορούμε όμως να πούμε ότι όταν ακόμα ήταν στην αφάνεια, στα πρώτα χρόνια, μιλάμε για εποχή 1982 με 1984, είχαν διαλέξει διάφορα ονόματα. Για παράδειγμα, στην αρχή λεγόντουσαν Dark Fury, μετά αποκαλέστηκαν σαν Cavestani, στο όνομα του Rob Cavestani. Μέχρι που ο Ντένις Πέπα έφερε την ιδέα του Death Angel από ένα βιβλίο τρόμου, κάτι τέτοιο που είχε διαβάσει, που είχε πέσει στα χέρια του. Το 1985 βγάζουν και το πρώτο τους demo, το οποίο έγινε πάρα πολύ διάσημο μέσα στην Bay Area περιοχή, το λεγόμενο Kill Us One, το οποίο το production, την παραγωγή είχε κάνει ο Kirk Hammett, και εδώ είναι η συσχέτιση, η άμεση τουλάχιστον, με τον Kirk Hammett, τον Metallica ή πιο το πρώην τον Exodus. Λοιπόν, το 1000 και βγάζουν αυτό το demo τους βοηθάει στο να φέρουν και να βγάλουν το ντεμπούτο τους το 1987, το The Ultra Violence, το οποίο θεωρείται ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του thrash, του αμερικανικού thrash metal ή του Bay Area thrash metal. Αμήν τι άλλο, την εποχή που κυκλοφορούν το The Ultra Violence, να θυμίσουμε ότι όλα τα μέλη του συγκροτήματος ήταν κάτω από τη ηλικία των 20 και ότι ο Άντι Γκάλεον, ο drummer τους, ήταν τότε μόλις 14 χρονών. Άκουσαν. Το συγκρότημα φυσικά παίρνει μεγάλη επιτυχία. Μέσα στα υπόλοιπα λίγα χρόνια βγάζουν το δεύτερο τους άλμπουμ, το τρίτο τους άλμπουμ. Δηλαδή το 1990 βγάζουν το τρίτο τους άλμπουμ και μέχρι εκείνη τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανωδική πορεία. Ήταν να παίξουν στο λεγόμενο κλασικό, σημαντικό, θα λέγαμε, στη μεγάλη αυτήν συναυλία, το Clash of the Titans, μόνο που δυστυχώς το 1990 συμβαίνει ένα τραγικό ατύχημα με το tour bus, με το λεωφορείο τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρκετά σοβαρά ο drummer τους, ο Άντι Γκάλεον,
με αποτέλεσμα να τον πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο να θεραπευτεί. Περιμένοντας λοιπόν τον αντιγκάλιο να θεραπευτεί, η κατάσταση έφερε βήμα προς βήμα στο τότε το συγκρότημα διαλύθηκε. Και πραγματικά το συγκρότημα διαλύεται πάνω κάτω το 1991. Εκείνη την εποχή, να πούμε απλά ότι στο Clash of the Titans την θέση τους πήρανε οι Alice of Chains. Μάλιστα, Alice in Chains. Alice in Chains, μάλιστα εκείνη την εποχή, Alice in Chains ήταν εντελώς άγνωστη, ήταν ακριβώς μόλις είχε ξεκινήσει σιγά σιγά, μιλάμε για εποχή 1990-1991, η έκρηξη του Grunge στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και μετέπειτα φυσικά, όπως θα το δούμε, να κυριεύει στις αρχές της δεκαετίας του 90 το metal. Μάλιστα εκείνη λοιπόν την εποχή ξαναδημιουργούνται τα μέλη του συγκροτήματος χωρίς τον τραγουδιστή τον Οσικουέντα, κάνουν μια μικρή επανένωση το 1991 κάτω από το όνομα, όχι πια ως Death Angel, αλλά κάτω από το όνομα The Organization, το οποίο μάλιστα ήταν και ένα τραγούδι στο Act 3, στο τελευταίο τους άλμπουμ. Με τον Καβεστάνη στα φωνητικά, μόνο που παίζανε ένα είδος funk alternative rock παρά metal. Και όπως καταλαβαίνετε, αν και είχαν κάνει ένα support στο συγκρότημα Fight του Rob Halford, από εδώ και από εκεί πήγανε στα αζήτητα. Ακόμα και ο Σεκουέντα, ο τραγουδιστής τους, είχε παραλίγο να γίνει ο τραγουδιστής των Άνθραξ, όταν ο Πελαντών άφησε τους Άνθραξ, αλλά μετά αποφάσισαν οι Άνθραξ να πάρουν τον John Bush από τους Almond Saint. Τώρα, το συγκρότημα λοιπόν παραμένει στην αφάνεια διαλυμένο για αρκετά χρόνια και αρχίζουν να σιγά σιγά να κάνουν τα πρώτα σημάδια επαναφοράς τους το 1998, όταν ο Καβεστάνη μαζί με τον Γκάλιο, τον Drummer και τον Οσεκουέντα επανενώνονται για να φτιάξουν ένα EP, το λεγόμενο ομώνυμο EP Death Angel, που βγήκε το 1999. Τελικά. Και ακόμα μετέπειτα ακόμα ένα EP το 2000 με το όνομα Devour. Αλλά η μεγάλη τους βασική επανένωση έρχεται το 2001. Δηλαδή πάνω κάτω 10 χρόνια μετά την βασική διάλυσή τους. Όπου τότε βέβαια ήταν πάλι ένα μεγάλο happening, το Thrash of the Titans. Εκεί που ήταν να συμμετέχουν στο Clash of the Titans 10 χρόνια πιο πριν, τελικά επανήλθαν στο Thrash of the Titans, που ήταν ένα θα λέγαμε ένας κύκλος διαφόρων thrash συγκροτημάτων της Αμερικής που έπαιξαν βασικά όλα μαζί για να μαζευτεί έρανος και να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος του Chuck Billy, του τραγουδιστή και frontman των Testament. Και έτσι αυτό ήταν και το έναυσμα το συγκρότημα να έρθει και να επανενωθεί ξανά. Τώρα, και πραγματικά το 2004 βγάζουν και το άλμπουμ της επιστροφής τους, το τέταρτο τους άλμπουμ, το The Art of Dying. Να πω εδώ πέρα επιπλέον ότι ο Ντένις Πέπα έφυγε το 2000, ηθετικό μέλος έφυγε το 2008 το συγκρότημα, ο Γκάλιον, ο ντράμερ, ο πρώτος τους ντράμερ έφυγε το 2009. Και οι δύο τους φύγανε βασικά για δικά τους προσωπικά βασικά θέματα, έχοντας βέβαια καλή σχέση με το συγκρότημα. Και μάλιστα υπήρχε και η ιστορία ότι μόλις είχε ξεκινήσει ο κορονοϊός, ο τωρινός τους ντράμερ, ο Will Carroll, είχε πάθει κορονοϊό, είχε αρρωστήσει πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα μάλιστα λέει ότι σχεδόν είχε near death experience. Και αυτό λέει του ξύπνησε τουλάχιστον να είναι λίγο πιο πιστό στο Θεό. Ένα είδος, δεν θα λέγω ότι είναι ακριβώς newborn Christian, αλλά φαίνεται να είχε μια πολύ μεγάλη επαναφορά στην πίστη και στη θρησκεία ο Will Carroll. Μιλάμε πάντα για τα αμερικανικά πρότυπα.
Τώρα, έχουν βγάλει μέχρι τώρα 9 studio albums και μάλιστα το 2020 είχαν βγάλει και ένα μέσα στην χρονιά την τελευταία, είχαν βγάλει ένα ακουστικό EP, πράγμα το οποίο είναι λίγο ανήκουστο για αυτούς, υπό το όνομα Under Pressure. Να πούμε επιπλέον ότι, ότι πάνω κάτω μπορούμε να διαχωρίσουμε την περίοδο του, τις περίοδους του συγκροτήματος, την πρώτη φυσικά περίοδο, την ανωδική μεγάλη περίοδο και η πιο σημαντική περίοδο που είναι τα τρία τους πρώτα albums πριν την διάλυση, μέχρι το 1990. Μετά την περίοδο όπου το γύρισαν στο funk, alternative rock υπό το όνομα The Organization, αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρη περίοδο στον Death Angel. Και στη μεγάλη τους βέβαια πια επιστροφή που έγινε το 2004 και, και από τότε συνεχίζουν, δηλαδή βασικά επανενώθηκαν το 2001, βγάλαν το τέταρτο τους άλμπουμ από το 2004 και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος, η πιο σημαντική επίσης δεύτερη περίοδος του συγκροτήματος, αν και πολλοί θα θεωρήσουν ότι η πρώτη περίοδος είναι η κορυφαία και όχι άδικα. Υπάρχει πολλής κόσμος που λατρεύει τα τρία πρώτα τους albums, αν και τα τελευταία τους albums επίσης αξίζουν αρκετά. Τώρα, εδώ θα προσπαθήσω να μπω να κάνω ένα worst to best, πάλι λέγοντας ότι είναι από τα συγκροτήματα τα οποία δεν έχουν αληθινά worst album. Επομένως, εδώ πέρα θα βαδίσω μόνο με τα δικά μου προσωπικά γούστα και ξέρω ότι ίσως κάποιοι θα διαφωνήσουν με την σειρά που θα βάλω κάποια albums. Ξεκινάμε λοιπόν. Στην ένατη θέση για εμένα θα έρθει το πέμπτο τους άλμπουμ του 2008, το οποίο ήταν ας πούμε το δεύτερο άλμπουμ μετά την επανένωση, το λεγόμενο «Os Killing Season». Θυμηθείτε με, το άλμπουμ είναι αρκετά καλό φυσικά, δυναμή της άλμπουμ. Νομίζω ότι και ο Dave, αυτό το ηχογραφίσανε στο στούντιο του Dave Grohl, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλό άλμπουμ, αλλά για εμένα μου ακούγεται λίγο περισσότερο θα έλεγα μοντέρνο στον ήχο του, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συνεχίζουμε στην 8η θέση. Για εμένα θα έρθει το προτελευταίο τους, τουλάχιστον μέχρι την ώρα, άλμπουμ του 2016, το 8ο τους άλμπουμ, που ακούει στο όνομα The Evil Divide. Και πάλι, καλούτσικο άλμπουμ, συμπαθητικό άλμπουμ, με ένα πολύ θα λέγαμε μινιμαλίστικο εξώφυλλο. Okay, καλό άλμπουμ, δεν είναι κακό άλμπουμ, φυσικά, ούτε το φυσικά το Killing Season είναι κακό άλμπουμ. Αλλά δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο κουρασμένο σε σχέση με τις υπόλοιπες δουλειές τους. Στην 7η θέση, και εδώ ίσως θα είναι ίσως η μεγαλύτερη αντίδραση από κάποιους θα έρθει, θα βάλω το τρίτο τους άλμπουμ, που είναι και το τελευταίο άλμπουμ πριν τη διάλυσή τους, που κάποιοι, για αυτούς κάποιοι το θεωρούν πολύ κορυφαίο, του 1990, μιλάω για το άλμπουμ Act 3. Okay? Τώρα, ξέρω ότι πάρα πολλοί το αγαπάνε ιδιαίτερα αυτό το άλμπουμ, ακόμα κάποιοι ίσως το θεωρούν και ένα από τα κορυφαία τους άλμπουμ, παρόλα αυτά το βάζω σε αυτή την χαμηλή θέση, εξαιτίας του προσωπικού μου γούστου, γιατί βρίσκω το άλμπουμ αυτό αρκετά θα λέγαμε τεχνικό και ως ένα σημείο με αρκετά progressive στοιχεία. Δεν είναι ξεκάθαρο thrash metal. Θα μου πείτε, αυτή τη στροφή την ξεκίνησα και με το δεύτερο τους άλμπουμ, την πιο τεχνικό progressive στροφή, με το Frolic Through the Dark, όπως θα δούμε σε λίγο. Παρόλα αυτά, το βάζω σε αυτή την θέση. Έκτη θέση. Και τώρα πάω στα πιο μοντέρνα τους άλμπουμς. Το 7ο τους άλμπουμ που βγαίνει το 2013, The Dream Calls for Blood. Πολύ καλό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, στη νέα μορφή πιο θράση, τον μοντέρνο θράση πλευρά και μορφή των Death Angel, μοντέρνο θράση όμως που στηρίζεται πάνω στο old school θράση, μην κοροϊδευόμαστε. Με το εξώφυλλο πια να έχει, στα εξώφυλλά τους να έχουν ως μασκότα τους λύκους. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Πέμπτη θέση, το έκτο τους άλμπουμ του 2010. Δηλαδή το άλμπουμ που προηγήθηκε το The Dream Calls for Blood και μιλάμε για το Relentless Retribution, το οποίο βγήκε όπως είπα το 2010
Και πάλι εδώ πέρα βλέπουμε τους λύκους στο εξώφυλλο, λύκους οι οποίοι εμφανίζονται με και καλά ότι είναι μασκαρεμένοι σαν πρόβατα. Αυτό φαίνεται και στο Relentless Retribution και στο The Dream Calls for Blood. Θα το δούμε όμως ακριβώς το ίδιο μοτίβο και σε ακόμα ένα τους άλμπουμ. Επίσης, πολύ καλό thrash, old school thrash metal από την πλευρά των Death Angel. Τέταρτη θέση, το τελευταίο τους μέχρι την ώρα άλμπουμ που βγήκε το 2019, το ένατο τους άλμπουμ, το Humanicide, παίζουν με αυτή τη λέξη, δηλαδή από το human και το suicide κάπως έτσι, Humanicide. Τι ηρωνία, βγαίνει και το 2019 πριν ακριβώς τον κορονοϊό. Και πάλι οι λύκοι που είναι σαν πρόβατα, το ίδιο ας πούμε μασκότ στο εξώφυλλο, αλλά το προτιμώ, το θεωρούσα ένα από τα καλύτερα thrash metal του 2019 και το προτιμώ πολύ περισσότερο και από το Relentless Retribution και από το The Dream Calls for Blood. Straight thrash metal. Και τώρα πάμε στην τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση, και εδώ θα μου πείτε, το βάζω στην τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση, το δεύτερο τους άλμπουμ του 1988, το Frolic Through the Park. Ναι, και εδώ πιο τεχνική σε σχέση με το ντεμπούτο τους, με κάποια στοιχεία λίγο πιο progressive, αυτά γίνανε ακόμα πιο δυνατά, δηλαδή ο τεχνικός χαρακτήρας και το πιο progressive χαρακτήρας πήρε ακόμα μεγαλύτερη θέση στο Act 3 που ήρθε μετέπειτα. Παρ' όλα αυτά θεωρείται ένα από τα καλύτερα τεχνικά thrash metal albums εκείνης της εποχής. Δεύτερη θέση, και εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό ίσως για κάποιους, ότι προτιμάω στη δεύτερη θέση το συγκεκριμένο album και όχι το Frolic Through the Dove the Park ή όχι το Act 3 τουλάχιστον. Στη δεύτερη θέση, το τέταρτο τους άλμπουμ, το άλμπουμ της επιστροφής του 2004, The Art of Dying. Το οποίο το θεωρώ ίσως μια από τις καλύτερες επαναφορές thrash metal συγκροτημάτων του παρελθόντος στο παρόν. Μάλιστα την εποχή εκείνη ήταν πριν τη μεγάλη έξαρση του old school thrash metal ή του new wave of old school thrash metal, άμα καταλαβαίνετε τι λέω. Λίγα ήταν και τα συγκροτήματα που κάναν τις πρώτες επαναφορές στο thrash metal. Φυσικά από τα πολλά-πολλά η Testament, λίγο μετέπειτα η Distraction από τη Γερμανία, αλλά λίγο πιο πριν μετέπειτα και επίσης η Ancient Steel, αλλά είχαν περάσει λίγο στα ψηλά με την επαναφορά τους. Αυτό ήταν ένα από τα εκείνα συγκροτήματα το 2004, δεν υπήρχε ακόμα New Wave of tradition, αυτό που θα έκαμε, of old school thrash metal. Γι' αυτό την στιγμή που βγήκε ήταν ένας δυναμίτης, με καταπληκτικά τραγούδια και μάλιστα πολύ πιο straight thrash metal και από το δεύτερο και από το τρίτο τους άλμπουμ. Μάλιστα το Throne to the Wolves που ξεκινάει τον δίσκο που είναι ένας καταπληκτικός thrash ύμνος, ίσως είναι και ο λόγος που μετέπειτα οι λύκοι γίνανε η μασκότ του συγκροτήματος. Και μην τι άλλο, όπως καταλαβαίνετε, στην πρώτη θέση, το ντεμπούτο του άλμπουμ του 1987, The Ultra Violence. Που μην τι άλλο, okay, αν μιλάμε για τους Death Angel, υπάρχουν οι Death Angel, όλη η δισκογραφία τους, πολύ ωραία και καλή, και υπάρχει το The Ultra Violence. Το The Ultra Violence, για εμένα, είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος του αμερικανικού Bay Area Thrash Metal. Δηλαδή, αν μιλάω για τα καλύτερα thrash metal συγκροτήματα και τα καλύτερα thrash metal, θα λέγαμε περισσότερο ντεμπούτα ή ακόμα και τα καλύτερα, ακόμα και τα καλύτερα thrash metal, τους καλύτερους thrash metal δίσκους, το The Ultra Violence έχει πολύ καλή θέση μέσα σε αυτά. Μιλάμε για αλμπουμάρα από την αρχή μέχρι το τέλος και να σκεφτεί κανείς την ηλικία του συγκροτήματος, όπως είπα. Εκείνη την εποχή όλοι τους ήταν κάτω των 20 χρονών και ο ντράμερ ήταν μόνο 14 χρονών.
στο The Ultra Violence. Αυτά όσον αφορά τους αγαπημένους Death Angel από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Happy.